Καταληκτική ημερομηνία των φορολογικών δηλώσεων είναι 26 Ιουλίου. Δηλαδή απομένουν περίπου 10 μέρες μαζί με τη σημερινή. Υπολείπονται ακόμα περίπου 1.800.000 με 2 εκατομμύρια φορολογικές δηλώσεις, χωρίς σε αυτό τον αριθμό να υπολογίσουμε τις τροποποιητικές δηλώσεις που απαιτείται να γίνουν λόγω των προσυμπληρωμένων δηλώσεων που έχουν υποβληθεί τις 2 Ιουλίου. Παρόλο που είχε ανακοινωθεί ότι 1.300.000 φορολογικές δηλώσεις θα έρθουν προσυμπληρωμένες, μόνο 423.000 υποβλήθησαν αυτόματα, και εκ των οποίων τουλάχιστον οι μισές χρειάζονται τροποποίηση λόγω λάθος συμπληρωμένων στοιχείων. Η παράταση θεωρούμε ότι κρίνεται αναγκαία, ειδικά φέτος που είναι μία από τις πιο δύσκολες χρονιές, λόγω και τη δυσκολία που έχουν οι φορολογικές δηλώσεις των ατομικών επιχειρήσεων με το τεκμηρώμενο εισόδημα, λόγω των My Data. Είναι πάρα πολύ στενά τα χρονικά περιθώρια. Πιέζουμε για παράταση. Το Υπουργείο μένει στη θέση του ότι δεν απαιτείται να δοθεί παράταση. Υπολογίζει σε χρονικό διάστημα 2 μηνών αντίστοιχο περσινό ότι έχουμε υποβάλει περισσότερες φέτος δηλώσεις και προσπαθεί να εξαντλήσει κάθε περιθώριο και να εξαντλήσει για τους λογιστές φοροτέχνες όσον αφορά την υποβολή των δηλώσεων. Επιμένουμε και υποστηρίζουμε ότι πρέπει να δοθεί επειγόντως παράταση και να ανακοινωθεί άμεσα, σε σύντομο χρονικό διάστημα, από σήμερα, από αύριο. Εξ αρχής, από την έναρξη της υποβολής των φορολογικών δηλώσεων, έχουμε επισημάνει τα λάθη και τις παραλήψεις που έχουν γίνει, με περιστατωμένη επιτροπή που είχε δημιουργηθεί μέσα στο Υπουργείο Οικονομικών. Εξ αρχής είχαμε πει ότι η παράταση, η ημερομηνία λήξης των φορολογικών δηλώσεων πρέπει να είναι 30 Σεπτεμβρίου. Σε αυτή τη στάση επιμένουμε, δεδομένου ότι ο Αύγουστος είναι και ένας μήνας που όλη η Ελλάδα και υποχρεωτικά και από τον νόμο πρέπει οι εργαζόμενοι να πάρουν τουλάχιστον 2 εβδομάδες άδεια. Άρα θεωρούμε ότι και να δοθεί παράταση, αν τελικά δοθεί μέχρι 31 Αυγούστου, είναι ανέφικτο να ολοκληρωθεί ομαλά η διαδικασία. Θα πρέπει τουλάχιστον η ημερομηνία να πάει μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Βέβαια, να πούμε, κύριε Κορφιάτη, ότι κάθε χρόνο το Υπουργείο καθυστερεί να ανακοινώσει την παράταση. Τη δίνει όμως. Καθυστερεί προσπαθώντας να εξαντλήσει όλα τα περιθώρια. Να εξαντλήσει όλα τα περιθώρια και να εξαντλήσει και τους λογιστές, φοροτεχνικές και το υπαλληλικό προσωπικό. Αυτό είναι το θέμα. Ότι εμείς, σαν λογιστές, δεν ζητάμε παράταση. Εμείς ζητάμε ένα ομαλό πλαίσιο υποβολής φορολογικών δηλώσεων. Εξ αρχής να γνωρίζουμε το χρονικό περιθώριο, να ανοίγει το σύστημα χωρίς προβλήματα και χωρίς αυτή την πίεση που κάθε χρόνο έχουμε από τα λάθη, τις παραλήψεις του Υπουργείου και τις καθυστερημένες διαταγές και οδηγίες που εκδίδουν.